Κύριε Μπαριτάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, γεια σας. Πολύ, πολύ δύσκολη στιγμή για τη Βιάνο, κύριε Μπαριτάκη. Πολύ δύσκολη στιγμή, πραγματικά. Πάρα πολύ δύσκολη στιγμή, όπως το λέτε. Είμαστε συγκλονισμένοι. Ένα τραγικό γεγονός που δύσκολα θα ξεπεραστεί από την τοπική κοινωνία. Ένα μικρό παιδί χάθηκε, δυστυχώς, κατά κάποιο τρόπο το οποίο δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει. Όπως σας είπα, τα αισθήματα είναι ανάμεικτα, υπάρχει πόνος. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο για όλους μας, ειδικά για τους κατοίκους της περιοχής, την οικογένειά του, άνθρωποι οι οποίοι έμεναν εκεί πέρα, άσχετα αν κατάγονται από μια άλλη χώρα, έμεναν εκεί, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, εργαζόμενοι στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής. Ο μικρός αγαπούσε τη θάλασσα, ήθελε να πάει να κάνει τον μπάνιο, αλλά βέβαια δεν εκτίμησε τον κίνδυνο, ως άλλος θα μπορούσε να το κάνει. Η θάλασσα ήταν ήρεμη, όμως υπήρχε αυτό το βουβό κύμα, αυτά τα ρεύματα που δημιουργούνται, τα οποία ήταν τελικά πολύ επικίνδυνα και δυστυχώς ουσίασαν τη ζωή. Το σημείο που έπεσε το παιδί να κάνει τον μπάνιο ήταν ένα σημείο βραχώδες ανατολικά του λιμανιού της Σάρδης. Δεν μιλάμε για παραλία, σωστά, είναι για το, όχι, για το λιμάνι. Όχι, δεν μιλάμε για παραλία, δεν είναι παραλία. Κατεβαίνουν βέβαια κάποιοι εκεί και κάνουν το μπάνιο, επειδή είναι πάρα πολύ κοντά στα σπίτια και το σπίτι του παιδί ήταν από εκεί 50 μέτρα. Και το δυστύχημα ήταν ότι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν κανείς άλλος να προσέξει ότι το παιδί αυτό ολυμπούσε εκεί πέρα. Έτσι, όταν ανακαλύφθηκε το κορμάκι του μέσα στο λιμάνι, ήταν πλέον αργά, δυστυχώς. Κύριε Μπαριτάκη, είδαμε μια υπερπροσπάθεια και από το Δήμο και από τους κατοίκους της περιοχής για να μπορέσει το παιδί να πάει στην πατρίδα του και να θαυτεί στα χώματά τους. Έχει ευωδοθεί αυτή η προσπάθεια? Ήταν μια προσπάθεια από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άρβης που πράγματι βρήκε άμεση ανταπόκριση, υπερκαλύφθηκε το ποσό που χρειάστηκε και από τους κατοίκους της περιοχής που όλοι τους έσπευσαν να βοηθήσουν, αλλά υπήρχε τέτοια διάθεση και από όλους σχεδόν τους κατοίκους του Δήμου και μέρα προσωπικά με πήραν πολλοί κάτοικοι εκτός επιφορέων συλλόγων από άλλα χωριά. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ποσό καλύφθηκε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα από τους κατοίκους της περιοχής και από γύρω χωριά, όπως είναι η Καλή Φοράδα. Εν πάση περιπτώσει, όπως μου είπε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Λάρβη, έμειναν όλοι ικανοποιημένοι, δηλαδή όλοι κατευθείαν έσπευσαν να βοηθήσουν, να συνδράμουν, να βοηθηθεί η οικογένεια να πάρει τον μικρό Νίκο για να τον κυδέψει στον τόπο καταγωγής του. Κύριε Μπαριτάκη, τώρα μέσα στη όλη αυτή η τραγωδία, στο πολύ τραγικό αυτό συμβάν, αναδεικνύονται και κάποιες άλλες στοιχείες που είναι για προβληματισμό και συζήτηση, όπως τη γραφειοκρατία, την ατέρμονη ελληνική γραφειοκρατία, και ενώ για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που περιμένουν ατέρμονα τα έγγραφά τους. Δηλαδή και αυτοί οι τραγικοί γονείς, κύριε Μπαριτάκη, θα πάνε, θα συνοδέψουν το παιδί τους. Αλλά πώς θα επιστρέψουν μετά πίσω? Ακριβώς. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Δεν είναι μόνο η οικογένεια συγκεκριμένη, είναι και πολλοί άλλοι εργαζόμενοι που τους έχουμε ανάγκη να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα. Και δυστυχώς μέσα από το Υπουργείο Μετανάστευσης καθυστερείται η έκδοση των αδειών παραμονής. Δηλαδή να εξεταστούν αυτές οι αιτήσεις, παρόλο που έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους, διαμένουν εδώ πέρα με μισθωτήρια, καταθέτουν τη φορολογική τους δήλωση, έχουν το ΑΠΚΑ, όλα, όταν παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο. Και δυστυχώς για κάποιο λόγο καθυστερεί πάρα πολύ να εκδοθεί αυτή η άδεια. Τι γίνεται τώρα? Οι άνθρωποι αυτοί θα πάνε να κάνουν την κυρία του παιδιού τους και κινδυνεύουν στη συνέχεια να μην επιτραπεί είσοδο να επιστρέψουν πίσω στη χώρα μας. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει η ελληνική πολιτεία, και μιλάω διαχρονικά, να το λύσει. Είναι οικονομική μετανάστευση, οι οποίοι είναι εδώ εργαζόμενοι, τους έχουμε ανάγκη. Είναι σε εργοδότες, είναι ασφαλισμένοι. Προσφέρουν τις εργασίες εδώ και είναι απαραίτητη να είναι εδώ, και όχι μόνο αυτοί, αλλά χρειαζόμαστε και άλλα εργατικά χέρια. Θεωρώ ότι το θέμα αυτό να λυθεί. Αναδεικνύεται και εμένα με ενόχλησαν σήμερα πολλοί κάτοικοι της περιοχής ότι δήμαρχοι κάνουν κάτι, διότι αυτό συμβαίνει. Να δούμε λοιπόν αύριο εδώ με τις υπηρεσίες τι μπορεί να γίνει και πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο όμως δεν θα πρέπει να μείνουμε εκεί. Δηλαδή θα πρέπει και οι υπόλοιποι που έχουν αυτή την εκκρεμότητα να τακτοποιηθούν. Δυστυχώς είναι μια γραφειοκρατία η οποία... Είναι μόνο γραφειοκρατία,
Είναι μόνο γραφειοκρατία δήμαρχε ή και το μυαλό μας, γιατί πολλά ακούγονται περίεργα και από την, και από την Ιερά Πατρά είχαμε πρόσφατα καταγγελίες. Ναι, πραγματικά. Και για μια μήπως, φάμπρικα κυριολεκτικά. Ναι, μήπως δηλαδή. Παίζουν τελικά και άλλα δεν και δεν είναι μόνο γραφειοκρατία. Εγώ μιλάω για ένα θέμα το οποίο θα πρέπει η ελληνική πολιτεία να το... Δεν έχω κάποιο άλλο και ούτε μου υπόθηκε κάτι. Απλώς είναι μια καθυστέρηση στη διαδικασία έκδοσης αδειών. Και αυτό πρέπει να το δούμε που καθυστερεί και αν είναι να βοηθήσουμε όλοι μας έτσι ώστε η διαδικασία για αυτούς τους ανθρώπους, συνδυνάω συνολικά τώρα, να ολοκληρωθεί και να φέρουν τις αντιάσεις και να εξετάζουν τα κριτήρια, να τηρούνται. Εμείς δεν λέμε το αντίθετο, να έχουν τις προϋποθέσεις. Και το βάζω αυτό και εν ώψη μιας νέας χρονιάς ελαιοκομικής περίοδος που φαίνεται να υπάρχει παραγωγή. Και τι θα γίνει το Νοέμβριο-Δεκέμβριο, θα υπάρχουν άνθρωποι εργατικά χέρια να μαζευτούν οι ελιές με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό είναι μια παράμετρος της πτυχής που έγινε λόγω της μεγάλης αυτής τραγωδίας που έπτυξε την περιοχή μας. Το βασικό τώρα βεβαίως είναι οι άνθρωποι να πάνε εκεί. Ακριβώς. Και μετά να μπορέσουν να γυρίσουν πίσω, γιατί για να έχουν φύγει από την πατρίδα τους, λογικά... Πώς να το πω, θέλουν να είναι εδώ, χρειάζονται να είναι εδώ, πρέπει να δουλέψουν. Πώς θα το κάνουν αυτό. Εργάζονται εδώ, ακριβώς. Μένουν πολλά χρόνια εδώ, δεν είναι κάποιοι οι οποίοι ήρθαν προσωρινά, αλλά είναι άνθρωποι που ήρθαν να μείνουν. Τα παιδιά τους πηγαίνουν εδώ, γεννήθηκαν εδώ, μεγαλώνουν εδώ, πηγαίνουν στο σχολείο εδώ πέρα. Εντάξει, δηλαδή δεν, εδώ πρέπει να το δούμε το θέμα αυτό. Είναι επιλογή τους να πάνε να κοιτέψουν το γιο τους στον τόπο καταγωγής τους. Λογικό είναι. Βεβαίως. Απόλυτος βέβαιος κατανοητό. Έτσι. Πρέπει να τους βοηθήσουμε όλοι όσο μπορούμε για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν στο παιδί τους έτσι, στην τελευταία στιγμή του αποχαιρετισμού. Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε βεβαίως την επόμενη φορά που θα τα πούμε να είναι για καλό. Να είστε καλά. Υπό άλλες συνθήκες, γιατί θα σας πω ότι δυστυχώς αυτή η τραγωδία μας έχει όλους δημιουργήσει μια μεγάλη θλίψη και αναστάτωση στην περιοχή της Βιάννης. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε.